Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο αστυνομικός διευθυντής Καρδίτσας κ. Γιανέλος, η υπόθεση εξιχνιάστηκε και οι δράστες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Πρόκειται για 43χρονο κάτοικο Αθηνών, ο οποίος είναι ο δράστης, ενώ ως ηθική αυτουργή συνελήφθησαν μία 65χρονη και ένας 25χρονος. Μάλιστα, οι κατηγορούμενοι ως ηθική αυτουργή είναι συγγενείς του 60χρονου παθόντα. Τα κίνητρα της πράξης τους, κατά πάσα πιθανότητα, είναι οι οικονομικές διαφορές που είχαν με τον παθόντα. Αποδείχθηκε ότι δράστης της τοποθέτησης του εκρητικού μηχανισμού είναι ένας 43χρονος από την Αθήνα, ο οποίος ενήργησε κατόπιν εντολής δύο άλλων ημεδαπών, μίας 65χρονης και ενός 25χρονου. Οι εντολείς προς τον εντολοδόχο έχουν στενή συγγενική σχέση προς τον 60χρονο παθόντα. Και τα κίνητα προφανώς είναι οικονομικά. Αυτός που τοποθέτησε τον εκρητικό μηχανισμό έχει ξαναποσχολήσει στις αρχές πάλι για παρόμοια αδικήματα και επίσης και για άλλα αδικήματα βαρύνουσα σημασίας, όπως είναι οι εκβιάσεις, ληστείες, κατοχή εκρητικών μηχανισμών και όπλων, ναρκωτικά κλπ. Η δικογραφία ολοκληρώθηκε και διαβιβάστηκε στην κυρία Εισαγγελέα Πλημμυλιωδικών Καρδίτσας για την ποινική τακτοποίηση της υπόθεσης. Θέλω να συγχαρώ τους άντρες και του Τμήματος Ασφαλείας Καρδίτσας για την επίπονη, δύσκολη έρευνα της υπόθεσης, η οποία τελικά ευδοκίμησε με θετικά αποτελέσματα.